Πάμε να κλείσουμε το θέμα με την είδηση ότι η καλδέρα της Σαντορίνης βρίσκεται πλέον στα 100 μνημεία παγκόσμιας γεωλογικής κληρονομιάς, όπως βέβαια και το απολιθωμένο δάσος της Λέσβου. Εμείς θα εστιάσουμε Σαντορίνη, βλέπουμε και χαρακτηριστικές εικόνες και θα πάμε στην κυρία Εύη Νομικού, αναπληρώτρια καθηγήτρια φυσικής γεωγραφίας και γεωλογικής ωκεανογραφίας στο Καποδιστριακό, στο ΕΚΠΑ. Την καλησπέρα μας, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλησπέρα, χίλια συγγνώμη για τη σύνδεση, γιατί είμαστε ήδη στην Σαντορίνη, αλλά κάνουμε κάποιο θερινό σχολείο Εράσμους με φοιτητές. Επομένως, οι συνθήκες είμαστε μια χαρά. Είμαστε μια χαρά. Μόλις τελειώσαμε το σχολείο και η φωνή ξέρετε κλείνει μετά από τα πολλά μαθήματα. Οπότε δεν πρέπει να σας ταλαιπωρήσουμε πολύ. Θα είμαστε σύντομοι. Λοιπόν, αναφορικά, να πάμε στο πρακτικό σκέλος, πέρα από τους συμβολισμούς της συγκεκριμένης εξέλιξης. Τι σημαίνει στην πράξη αυτή η εξέλιξη για τη Σαντορίνη και την ευρύτερη περιοχή? Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη τιμή γενικά για την Ελλάδα γενικότερα και όχι μόνο για τη Σαντορίνη, όπου δύο περιοχές της Ελλάδας μας είναι αυτή τη στιγμή στον κατάλογο των καλύτερων μνημείων από άποψη γεωλογικής κληρονομιάς. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι μια κριτές από όλο τον κόσμο αποφάσισαν ότι πραγματικά αυτά τα δύο μνημεία έχουν γεωλογικό ενδιαφέρον που απασχολεί την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα και αξίζει ουσιαστικά να προστατευτούν, αξίζει να μελετηθούν περισσότερο και αξίζει βέβαια άνθρωποι να πάνε να το επισκεφτούν από όλο τον κόσμο. Η πρόταση λοιπόν αυτή κατατέθηκε, συναποφασίστηκε με το Δήμο Σαντορίνης και η Επιστημονική Επιτροπή Κατάθεσης του Φακέλου, εκτός από μένα από το ΕΚΠΑ, ήταν ο κύριος Φασουλάς από το Μουσείο, από το ουσιαστικά Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Κρήτης και ο καθηγητής ο κύριος Ζούρος από το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου. Άρα λοιπόν οι επιστήμονες οι οποίοι συνέταξαν το κείμενο, ναι, το οποίο πραγματικά εξετίαζε, ουσιαστικά έλεγε γιατί η καλδέρα της Σαντορίνης πρέπει να συμπεριληφθεί στα 100 μνημεία παγκόσμιας γεωλογικής κληρονομιάς, έδειξαν στους ξένους ότι πραγματικά η γεωλογική ιστορία αυτής της καλδέρας, το γεγονός ότι έχει μελετηθεί από πάρα πολλούς επιστήμονες σε όλο τον κόσμο, ναι, ότι συνεχίζουμε να μελετούμε, ότι η μινωική έκρηξη είναι μια έκρηξη την οποία νομίζω είναι γνωστή, ακόμα και τα παιδάκια του Δημοτικού και του Γυμνασίου γνωρίζουν αυτή τη μεγάλη έκρηξη, αλλά όλος ο κόσμος έρχεται να θαυμάσει την καλδέρα της Σαντορίνης, έπρεπε και είναι πάρα πολύ δίκαιο, ναι, να συμπεριληφθεί σε αυτά τα μνημεία. Προβλέπονται κάποιες συγκεκριμένες πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση της ανάδειξης του γεωλογικού πλούτου της περιοχής? Σαφώς. Αυτή τη στιγμή, τέλος Οκτωβρίου, θα γίνει και η βράβευση όλων των 100 γεωλογικών μνημείων. Θα γίνει ένα ειδικό λεύκομα, ουσιαστικά για όλες τις περιοχές. Η ανάδειξη και η διαφήμιση από άποψη γεωλογικής κληρονομιάς. Ξέρετε, η καλδέρα δεν είναι μόνο για βασίλεμα ή όλα τα υπόλοιπα τουριστικά προϊόντα τα οποία προσφέρει η Σαντορίνη, αλλά η ανάδειξη του γεωλογικού πλούτου θα γίνει πλέον και μέσα από την UNESCO, γιατί αυτός ο κατάλογος ανήκει πλέον στον κατάλογο της UNESCO. Επομένως, θα έχουμε τη δυνατότητα να προβάλλουμε την γεωλογία της Σαντορίνης με ένα τελείως διαφορετικό και μοναδικό τρόπο. Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε έχουμε να πούμε πολλά το επόμενο διάστημα. Η αρχή έγινε, επιβεβαιώνεται αυτή η μοναδικότητα της περιοχής και σίγουρα ένα πολύ μεγάλο μπράβο στην επιστημονική κοινότητα και σε εσάς προσωπικά που καταβάλλετε προσπάθειες, χτυπάτε καμπανάκι όποτε πρέπει και βλέπουμε τα πρώτα αποτελέσματα πόσο όμορφα είναι και ξεχωριστά. Ωραία. Έχουμε να πούμε πολλά και ελπίζουμε πραγματικά η ομορφιά αυτής της καλδέρας και η αναγνώρισή της από όλο τον κόσμο να γίνει αποδεκτή και στο ελληνικό κοινό, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά καθοριστικός το πόσο σημαντικό είναι ο όχι μόνο η αποδοχή, και ο ανθρώπινος παράγοντας στο μέτωπο της διαφύλαξης του πλούτου που έχουμε στα χέρια μας. Να τον σεβαστούμε και αν τον σεβαστούμε, νομίζω θα κάνουμε και πολύ πιο εύκολο τον δρόμο το δικό σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Χαιρετισμούς από Κρήτη.